Μετά από την ανάλυση που κάναμε της συνθήκης Βερολίνου του 1878 και στη συνέχεια κάναμε ένα flashback που μας επέστρεψε το 1821, νομίζω ότι έχουμε μια σφαιρική εικόνα για τα δεδομένα της εποχής και αυτά θα μας επιτρέψουν να εξετάσουμε και το πλαίσιο το κριτικό της έννοιας της απελευθέρωσης. Άρα τι γίνεται στην περιοχή μετά από αυτά τα δεδομένα? Πρώτα απ' όλα στην Κρήτη ανακαλύπτουμε ως έννοια ότι μπορεί να απελευθερωθεί το ελληνικό έθνος, ότι γίνεται, ότι είναι κάτι το εφικτό, ότι λειτουργεί. Αλλά δεν μιλάμε πια για το μόνο και μόνο το 1821, είμαστε μετά το 1831. Έχουμε δει τις εξελίξεις μέχρι το 1878. Είδαμε πώς έγιναν και αυτές οι μυστικές διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου πολλοί από τους δικούς μας θεωρούν ότι τώρα έφτασε η ώρα και της απελευθέρωσης της Κρήτης, για την οποία μιλάμε ουσιαστικά για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τουρκοκρατίας σε σχέση βέβαια με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είναι σημαντικό γιατί θα υπάρχει μια άμεση δράση εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εφόσον θέλει να κρατήσει αυτή την γεωστρατηγική θέση, ειδικά από τότε που έχει χάσει τη θέση της Κύπρου και έχει καταφέρει να κρατήσει αυτό το Οθωμανικό τόξο στο πάνω μέρος, όπως λέγαμε, της Κρήτης, αλλά βέβαια νότια της Ευρώπης. Με αυτά τα δεδομένα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα κινήματα τα οποία σκέφτονται πιο πολύ από την έννοια της δράσης της πραγματικής, αρχικά σκέφτονται πώς να οργανωθούν και να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα θετικό πλαίσιο, το ανάλογο που είχαμε με την φιλική εταιρεία όταν μιλούσαμε αρχικά για την απελευθέρωση της Ελλάδος από το 1821 μέσω της Πελοποννήσου. Αυτό το κλίμα θα είναι δύσκολο γιατί υπάρχει βέβαια και τουρκικό στοιχείο που ζει στην Κρήτη και θα δούμε ότι θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις διαμάχης, έντονης διαμάχης, ακόμα και με θανάτους, και αυτό θα απασχολήσει πάρα πολύ την Οθωμανική Αυτοκρατορία που θεωρεί ότι θα μπορούσε να λύσει αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό θα κάνει μια μεγάλη αλλαγή βάζοντας έναν διοικητή ο οποίος να είναι χριστιανός για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις τοπικές κρίσεις, διότι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που αναλύσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, το οποίο είναι το τοπικό στοιχείο δεν κατάφερνε να έχει ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης, κατά συνέπεια λειτουργούσε μεμονωμένα και επειδή λειτουργούσε μεμονωμένα είχαμε, αν θέλετε, εξεγέρσεις οι οποίες αμέσως τις καταπατούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο. Ο άμεσος είναι κατευθείαν το στρατιωτικό σχέλος, ο έμεσος τρόπος είναι βέβαια από τον τουρκικό πληθυσμό. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια σειρά προβλημάτων τα οποία θα γίνονται όλο και πιο βαριά με την έννοια της απώλειας και θα έχουν όλο και περισσότερες επιπτώσεις σε όλο τον λαό που ζει στην Κρήτη και θα φτάσουμε τελικά, θυμάστε ότι είχαμε αναφερθεί στον Αλέξανδρο Καραθοδωρή, ο οποίος θα έρθει ως διοικητής αφού ήταν πρώτος πληρεξούσιος στη συνθήκη Βερολίνου και στη συνέχεια ηγεμόνας της Σάμου, θα έρθει ως διοικητής της Κρήτης και θα αναλύσει τα δεδομένα με έναν διαφρικό τρόπο, εφόσον ο ίδιος Έλληνας και χριστιανός, θα προσπαθήσει να βοηθήσει πρακτικά τους χριστιανούς
σε σχέση με τις διαμάχες που έχουν με τους μουσουλμάνους στην περιοχή και να προσπαθήσει να βρει λύσεις έντιμες, δίκαιες σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα τα πράγματα ουσιαστικά, όπως τα λέγαμε εμείς, με έναν νέο τρόπο έχουν ξεφύγει και η διαχείριση αυτή δεν μπορεί να γίνει με τακτικές που παραμένουν στο επίπεδο της τακτικής, πρέπει να γίνουν αναγκαστικά σε επίπεδο στρατηγικής. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει άλλες προτεραιότητες, δεν ασχολείται τόσο πολύ με το θέμα της Κρήτης όσο νομίζουμε. Απλώς η διαχείριση του κριτικού ζητήματος είναι τόσο δύσκολη και από τους ντόπιους, όταν λέω ντόπιους τώρα εννοώ τους κριτικούς, και από τους Έλληνες γενικότερα, το τι μπορούν να κάνουν. Και έχουμε λοιπόν περιπτώσεις του τύπου, ακόμα και μέσα στον δικό μας χώρο, που μας εξηγούν ότι το timing δεν είναι σωστό. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό το time? Εννοούμε ότι το time της απελευθέρωσης δεν είναι ακόμα πρόσφορο το έδαφος για να λειτουργήσει. Σας υπενθυμίζω ότι τέτοιες παροτρήσεις είχαμε και από τους φαναριώτες και για την Πελοπόννησο. Και μπορεί να φανταστείτε κάτι που θα γινόταν τότε, ότι αν είχαν ακολουθήσει αυτές τις συμβουλές, με τίποτα δεν θα είχε απελευθερωθεί η Πελοπόννησος. Και εδώ στην Κρήτη είχαμε μια τάση να θεωρούμε, ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο, θα μιλήσω βέβαια πάντοτε γενικά, γιατί σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε αποκλειστικά, στο πούμε, με το θέμα της στρατηγικής και δεν θα μπούμε σε πολιτικές και κομματικές διαμάχες, αλλά όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά αυτές εμφανίζονται και θα έχουν επιπτώσεις. Και οι επιπτώσεις ποιες είναι? Είναι ότι μερικοί θα θεωρήσουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να έχουμε ένα κίνημα απελευθέρωσης, και άλλες θα θεωρήσουν ότι αυτό είναι κάπως επικίνδυνο και καλύτερα να το αποφύγουμε. Αυτός ο διαχωρισμός δεν θα βοηθήσει στην κατάσταση, θα το εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι που είναι παρόντες στην Κρήτη και θα προσπαθήσουν αντιθέτως να ενισχύσουν τα προβλήματα, θεωρώντας ότι πρέπει ουσιαστικά να καταπατήσουμε εντελώς το χριστιανικό στοιχείο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαφοροποιείται πάνω σε αυτό και δεν θέλει να γίνει. Θέλει να βρει μια ισορροπία, δεν ξέρει ακριβώς πώς να την βρει, αλλά αφήνει, αν θέλετε, αυτό το πρόβλημα διαχείρισης στον Αλέξανδρο Καραδωρή, ο οποίος βέβαια δυσκολεύεται πάρα πολύ, γιατί σχεδόν κάθε μέρα, το βλέπουμε και από την αλληλογραφία που έχει, έχει σε διάφορες περιοχές της Κρήτης που εμφανίζονται πράγματα του τύπου «σκοτώθηκε ένας χριστιανός», «τον είχαν πιάσει οι μουσουλμάνοι», «μετά οι μουσουλμάνοι είχαν δεχτεί μια αντεπίθεση» κτλ. Άρα ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε, αν θέλετε, κάτι που μπορεί να καταλάβουμε τώρα καλύτερα, έχουμε μια μορφή γκερίλιας. Η γκερίλια τι είναι? Είναι ένας μικρός πόλεμος ο οποίος γίνεται σε διάφορα τοπικά στοιχεία, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μια διαφοροποίηση, θα λέγαμε σχεδόν χαοτική, που δεν επιτρέπει σε μια κεντρική διοίκηση να καταφέρει, αν θέλετε, να κουμαντάρει όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, και σιγά σιγά έχουμε μια φθορά του συστήματος. Εδώ θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε αυτό που ονομάζει την φθορά ο Κλάουσβιτς και εξηγεί ότι όταν έχουμε μια δομή, ένα σύστημα που έχει μέσα του διάφορα μέλη, υπάρχουν εσωτερικές τριβές οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον εχθρό για να τις μεγιστοποιήσει και τελικά να έχουμε ένα σύστημα που σιγά σιγά καταραίει από μόνο του και δημιουργείται μια αλλαγή φάσης. Άρα, αν θέλετε να το δείτε λίγο πιο πρακτικά, φανταστείτε ένα ξύλο που το τρώνε τερμίτες. Άμα το κοιτάξετε εξωτερικά δεν φαίνεται τόσο σημαντικό σαν πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά τι γίνεται? Οι τερμίτες τρώνε τοπικά το ξύλο, αλλά σχεδόν όλο το ξύλο, και ξαφνικά έχουμε μια αλλαγή φάσης όπου με το παραμικρό βάρος πάνω στο ξύλο σπάζει, επειδή δεν υπάρχει πια η υποδομή που είναι ικανή να αντέξει
αυτό το βάρος. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται στην Κρήτη και φτάνουμε σιγά σιγά σε μια διαδικασία όπου έχουμε από τη μια πλευρά την τάση της απελευθέρωσης, από την άλλη πλευρά την τάση της συντήρησης, από την άλλη τρίτη πλευρά την τάση της εξισορρόπησης και τέταρτη πλευρά την τάση της αύξησης των προβλημάτων, έτσι ώστε να ξεμπερδεύουμε με τους κριτικούς τους χριστιανούς, θεωρώντας ότι ήρθε η ώρα αυτό να είναι εντελώς τουρκικό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε τώρα σε ποιες ημερομηνίες είμαστε. Είμαστε το 1895, 96, 97, θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία και καταλαβαίνουμε εκείνη την πορεία μαζί με την εξέλιξη των δεδομένων στην Ελλάδα ότι υπάρχει μια δυσκολία, ότι ταυτόχρονα η Ελλάδα έχει περάσει στο στάτους της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, πηγαίνουμε και για την Ήπειρο και καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη διαδικασία που θα σταματήσει βέβαια, γιατί είμαστε κοντά στα δεδομένα της Μακεδονίας όταν θα φτάσουμε με τα δεδομένα της Κρήτης, καταλαβαίνουμε ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη αλλαγή φάσης, η οποία όμως δεν προσδιορίζεται προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Και ξαφνικά θα δούμε ότι όλα αυτά τα κινήματα, τα οποία δεν είναι συντονισμένα και δεν καταφέρουν να προκαλέσουν τη μεγάλη αλλαγή φάσης, τελικά αυτή η αλλαγή θα γίνει από ένα άλλο φυτίλι, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, όπου ξαναπαίζει το αγγλικό στοιχείο. Διότι τι γίνεται? Στην πραγματικότητα οι μουσουλμάνοι συνεχίζουν να σκοτώνουν χριστιανούς, όχι μόνο και μόνο επειδή είναι ενοχλητικοί, αλλά για να προκαλέσουν μεγάλες αντιδράσεις και για να πάρει αποφάσεις δραστικές και οδημονία αυτοκρατορία υπέρ τους και βέβαια κατά των άλλων πληθυσμών. Όμως στο ενδιάμεσο, εδώ θα δούμε ποιο είναι το σημείο αλλαγής, μπορεί να κάνουμε τώρα ένα στρατηγικό λάθος και να καταλάβουμε το εξής, ότι την ώρα που κάνουμε διάφορες τακτικές, αν χτυπήσουμε ένα στρατηγικό στόχο ο οποίος έχει μεγάλη ανθεκτικότητα, τότε όλες αυτές οι τακτικές μετατρέπονται σε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, και αυτό το τεράστιο στρατηγικό λάθος έγινε όταν οι μουσουλμάνοι σκότωσαν 17 Άγγλους στρατιώτες. Τώρα θα μου πείτε, μέσα σε όλους αυτούς τους πολέμους που έχουμε περιγράψει, μέσα σε όλα αυτά τα θύματα, στα εγκλήματα, τι σημασία έχει αυτό το 17? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό το 17, ως αριθμός βέβαια δεν φαίνεται μεγάλος, το σημαντικό είναι ότι είναι Άγγλοι στρατιώτες. Και η αλλαγή φάσης, πάλι από μια παρέμβαση της Αγγλίας, είναι εφόσον φτάσατε στο επίπεδο να σκοτώνετε και τους Άγγλους στρατιώτες, τότε πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή και η Αγγλία ως μεγάλη δύναμη αναγκάζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην έχει πια στρατό καθόλου. Άρα όλος ο στρατός Οθωμανικός της Κρήτης φεύγει, και αυτό τα λέω και στον φίλο μου τον Παντελή, μας θυμίζει την άλλη εκπομπή που λέγαμε ότι αν συνειδητοποιούσαμε ότι μπορεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία να φύγει από μια περιοχή γιατί υπάρχει αντάλλαγμα, γιατί υπάρχει επιβολή, και το ξέραμε αυτό, μάλλον η στρατηγική πορεία της απελευθέρωσης θα είχε πάει εντελώς διαφορετικά. Για ποιο λόγο? Γιατί εδώ βλέπουμε πρακτικά ότι αυτό που έγινε το 1878 θα ξαναγίνει ακριβώς και στην Κρήτη με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή όντως όλος ο στρατός φεύγει. Αυτή η αλλαγή φάσης θα προκαλέσει έναν μεγάλο πανικό στον τουρκικό πληθυσμό, ο οποίος θεωρεί ότι έχει προδοθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
διότι τον έχουν αφήσει μόνο του, και επειδή έχει κάνει διάφορα εγκλήματα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ξαφνικά νιώθει ότι άμα μείνει, τότε θα έχει ένα θέμα, γιατί σίγουρα θα περάσουν σε μέτρα αντίπεινας κτλ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μερικές φορές ανακοινώνουμε αυτή την αλλαγή φάσης και στην Κρήτη ως το αποτέλεσμα των πράξεων που έχουν γίνει προηγουμένως, χωρίς όμως να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτήν τη συγκεκριμένη. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα ωραίο φαινόμενο της στρατηγικής που αποτελείται από το εξής νοητικό σχήμα, ότι έχουμε ιδιομορφίες και ανομαλίες. Τι είναι μια ιδιομορφία? Μια ιδιομορφία στον χώρο των δυναμικών συστημάτων είναι κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα τοπικά, και μια ανομαλία είναι κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα ολικά. Είναι πιο εύκολο να εντοπίζουμε τις ιδιομορφίες από τις ανομαλίες, αλλά απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι όταν είμαστε σε στρατηγική φάση ή πολεμική φάση, μία ανομαλία είναι ικανή να αλλάξει όλα τα δεδομένα, ενώ πολλές ιδιομορφίες, π.χ. εξεγέρσεις, μπορεί να μην μπορούν να το κάνουν. Εδώ τι γίνεται? Πολύ συχνά ακούμε, ειδικά από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με στρατηγική, ότι τελικά τους διώξαμε. Και είναι λάθος. Όχι μόνο είναι λάθος ιστορικό, είναι λάθος και ανθρώπινο, είναι λάθος και στρατηγικό, και αυτό είναι που θα αναλύσουμε περισσότερο, διότι στην πραγματικότητα δεν τους έδιωξε κανένα ελληνικό στοιχείο, τους έδιωξε αποκλειστικά η επιβολή που έγινε από την Αγγλία μετά τον θάνατο των 17 στρατιωτών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα καλό να το σκεφτόμαστε αυτό, π.χ. και για την Κύπρο. Μερικές φορές μιλάμε για τα κατεχόμενα, μιλάμε για τους εγκλωβισμένους, μιλάμε για τους πρόσφυγες, μιλάμε για τον κατοχικό στρατό, και αναρωτιόμαστε ποιος μπορεί να κάνει την αλλαγή και ποιος θα παρασύρει τους άλλους. Εδώ έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα ιστορικό, και βλέπουμε ότι επειδή φεύγει όλος ο στρατός, ο πληθυσμός που θεωρεί ότι δεν ανήκει στην Κρήτη με την έννοια την μη Οθωμανική, θεωρεί ότι τώρα θα αρχίσουν τα προβλήματα, και τι γίνεται? Ουσιαστικά φεύγει όλος αυτός ο πληθυσμός με την δική του βούληση και με τη δική του εκτίμηση, και όχι από διωγμό, αλλά με την εκτίμηση ότι μπορεί να υποστεί διωγμό εφόσον δεν υπάρχει πια στρατός να το υπερασπιστεί. Αυτό έχει ενδιαφέρον σαν νόημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι γίνεται ένα παράδοξο τώρα εδώ. Πολύ συχνά μας παρουσιάζουν το τουρκικό στοιχείο στην Κρήτη ως ένα στοιχείο το οποίο είναι αυτόχθονο, το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το ελληνικό στοιχείο, αλλά το μουσουλμανικό και το ελληνικό. Και εδώ βλέπουμε ότι η ίδια ιστορία ανατρέπει αυτά τα δεδομένα, διότι οι ίδιοι ένιωθαν ότι αν δεν υπάρχει στρατός, δεν μπορούν να ζήσουν εδώ. Που σημαίνει ότι έχουν την αίσθηση ότι είναι κατακτητές. Γιατί ένας λαός αυτόχθονος δεν έχει ανάγκη από στρατό για να νιώσει ότι είναι δικός του χώρος. Όταν έχετε έναν λαό που έχει ανάγκη από στρατό για να είναι σίγουρος ότι μπορεί να επιβιώσει σε έναν χώρο, είναι ότι ξέρει κατά βάθος ότι δεν είναι αυτόχθονος λαός και ότι δεν ανήκει σε αυτή την περιοχή. Άρα η φυγή του τουρκικού στοιχείου από την Κρήτη είναι μια πανέμορφη απόδειξη της συνειδητοποίησης της έννοιας του κατακτήτη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε, μπορεί και σε άλλη εκπομπή όταν θα κάνουμε και επεκτάσεις ακόμα και στην Κύπρο, ότι μερικά πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε ως δεδομένα που δεν μπορούν να αλλάξουν με τίποτα, εδώ μια αλλαγή με 17 άτομα άλλαξε όλα τα πράγματα, και βρεθήκαμε σε ένα πλαίσιο όπου η Κρήτη δεν απελευθερώθηκε ενεργά, απελευθερώθηκε παθητικά. Άρα
Τι εννοούμε με αυτήν την φράση? Εννοούμε ότι δεν υπήρξε, ας πούμε, ελληνικός στρατός που ήρθε και έκανε μια μεγάλη μάχη και έναν πόλεμο και ξαφνικά έφυγε ο τουρκικός στρατός. Δεν έγινε αυτό. Έφυγε από μόνος του λόγω της Αγγλίας. Το από μόνος του είναι σχετικό, βέβαια, εντάξει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και ποια ήταν η ισορροπία μεταξύ Αγγλίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά είναι καλό να θυμόμαστε τι είχε γίνει ήδη από το 1878. Άρα πάνω κάτω, τι καταλαβαίνουμε σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο? Καταλαβαίνουμε ότι η Αγγλία άφηνε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να παίξει το παιχνίδι της στην Κρήτη όσο την έπαιρνε και όσο δεν την ενοχλούσε. Μόλις την ενόχλησε, είναι αυτό που ονομάζω εγώ το φαινόμενο της παιδικής χαράς. Άρα στην παιδική χαρά είναι η μαμά που πηγαίνει τα παιδιά της και πάνω κάτω τους λέει: σε αυτή την παιδική χαρά, εκεί που έχει την άμμο, κάνετε ό,τι θέλετε. Μόλις βγαίνετε, σας ξαναβάζω μέσα. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο που έγινε. Και αν θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα πιο σύγχρονο, να θυμάστε τον πόλεμο των 6 ημερών, όπου ξαφνικά αποφασίζει η Ρωσία και η Αμερική ότι αρκετά έπαιξαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί στην παιδική τους χαρά, τώρα πρέπει να σταματήσουν. Εδώ έχουμε το ανάλογο που γίνεται πολύ πιο νωρίς με την Αγγλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία λέει: εντάξει, Οθωμανική Αυτοκρατορία έχετε το ασιατικό του κομμάτι, αλλά άμα είναι να κάνετε ό,τι να είναι και να σκοτώνετε ακόμα και δικούς μου στην Κρήτη, πρέπει να φύγετε. Φεύγουν λοιπόν, έχουμε λοιπόν με αυτήν τη φυγή την απόδειξη ότι όντως πρόκειται για κατακτητές, διότι αυτός που ζει στο χώρο του δεν έχει ανάγκη από στρατό. Δεύτερον, καταλαβαίνουμε ότι η μεγάλη αλλαγή φάσης γίνεται με την φυγή του στρατού και στη συνέχεια του πληθυσμού που θεωρεί ότι ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Ενώ παρεμπιπτόντως δεν υπήρχε κανένας από τους χριστιανούς να πει: εφόσον δεν υπάρχει Οθωμανική Αυτοκρατορία, τώρα φεύγω. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση απελευθέρωσης πριν την απελευθέρωση. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι για την απελευθέρωση π.χ. της Πελοποννήσου, η απελευθέρωση επειδή έγινε ενεργητικά, αυτοί που απελευθερώθηκαν επειδή το είχαν προετοιμάσει. Ενώ εδώ στην Κρήτη μας έπιασε λίγο εξ απρόπτου. Δηλαδή την ώρα που ήταν έτοιμοι οι κριτικοί να μπουν σε μια πιο μεγάλη διαδικασία για την απελευθέρωση, ξαφνικά φεύγουν οι εχθροί. Πριν. Άρα τι γίνεται? Έχουμε ένα άλλο θέμα που εμφανίζεται τώρα, που είναι πιο πολιτικό και πιο διπλωματικό, είναι εφόσον είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι, αυτόνομοι, ανεξάρτητοι ή σε συμμαχικό πλαίσιο? Και πώς θα επιλέξουμε? Άρα εδώ προς τα πού το πηγαίνουμε, για όσους καταλαβαίνουν από θέματα στρατηγικής, καταλαβαίνουν ότι έχουμε το θέμα της ένωσης. Δηλαδή κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να μπούμε από την Κρήτη στον ελληνικό χώρο, τον ελεύθερο, ή να πούμε εντάξει, αφού είναι έτσι, ας το κάνουμε όπως είναι έτσι. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις από τον πολιτικό χώρο και τον διπλωματικό χώρο, που και πάλι μας εξηγούν ότι δεν είναι το καλό timing. Γιατί αν θυμάστε καλά, η εποχή μεταξύ της φυγής του τουρκικού στρατού, της φυγής του τουρκικού στοιχείου και της απελευθέρωσης και της ένωσης με την Ελλάδα της Κρήτης είναι χρόνια. Έχουμε χρόνια διαφορά. Και ρωτάω τώρα, σε εμάς βέβαια είναι ρητορική η ερώτηση, γιατί το καθυστερήσαμε? Το καθυστερήσαμε γιατί ουσιαστικά από την στρατηγική πλευρά
και την στρατιωτική πλευρά δεν ήμασταν έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο βήμα και ξαφνικά μας εμφανίστηκαν διάφοροι που μας εξηγούσαν με πολιτικό, με κομματικό, με διπλωματικό τρόπο ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή διότι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Και εδώ βλέπετε πόσο έρχεται σε αντίφαση με την έννοια του ελληνικού έθνους, είναι ότι οι κριτικοί τόσους αιώνες προσπαθούν να καταφέρουν κάτι, επειδή όμως γίνεται αυτή η αλλαγή φάσης χωρίς να το έχουν προβλέψει, ξαφνικά βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα πλαίσιο χειραγώγησης που μας εξηγεί στην Κρήτη ότι ας μην το κάνουμε τώρα και θα υπάρχει αυτή η αργοπορία όπου τελικά θα καταλήξουμε βέβαια στην έννοια της Ένωσης και αυτή η αργοπορία που έρχεται μόνο και μόνο αποκλειστικά από την έλλειψη της στρατηγικής και την χειραγώγηση της διπλωματίας η οποία θεωρεί, γιατί σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για το 1913, θα ήταν καλό να σκεφτείτε τι θα είχε γίνει σενάριο, μην ανησυχείτε, είναι απλώς σενάρια της στρατηγικής, τι θα είχε γίνει αν είχαμε καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Έτσι σας υπενθυμίζω ότι οι Βαλκανικοί πόλεμοι έχουν αρχίσει από το 12 και ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα αρχίσει το 1914. Άρα σας αφήνω να το σκεφτείτε τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εκπομπή τι θα είχε γίνει αν είχαμε καθυστερήσει ακόμα περισσότερο.